Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου θα μεταφερθεί η επόμενη γιορτή κρασιού με διοργανώτρια αρχή την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου. Αυτές είναι οι αποφάσεις που έλαβαν τα μέλη της ΕΠΟΦΕ στη συνεδρίαση που είχαν το βράδυ της Τετάρτης. Οι σύλλογοι αποφάσισαν ομόφωνα, περίπου στους 40 στον αριθμό, και προστίθονται και άλλοι πλέον σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την πρόταση. Την πρόταση προς το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, την αποδοχή καταρχήν της πρότασης που έχει κάνει ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, κ. Λαμπάκης, προχθές στην συνάντηση των φορέων, για τη μεταφορά της χρονικής διάρκειας μετά το 15 Αύγουστο, δηλαδή μετά τις 20 Αυγούστου. Η διάρκεια βέβαια θα γίνει σε άλλη συνάντηση. Ναι, δηλαδή στη χρονική μεταφορά της γιορτής, που είναι απαίτηση των συλλόγων και αίτημα, μάλλον από καλύτερα, των συλλόγων από την πρώτη γιορτή κρασιού. Κάθε χρόνο προτείναμε τη μεταφορά της γιορτής, χρονικά. Δεύτερον, ναι, στην αποδοχή που έχει γίνει από το Δήμαρχο της ανάληψης της κεντρικής διοργάνωσης από την ΕΠΟΦΕ και τους συλλόγους. Η χθεσινή απόφαση, δηλαδή, στην ουσία πάρθηκε, ρωτήθηκε σύλλογος-σύλλογος, ήταν όλοι πρόεδροι και μέλη των διοικητικών και έχει την ισχύ απόφασης. Δηλαδή, χρονική μεταφορά στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και ίσως αρχή του Σεπτεμβρίου. Η συνάντηση των συλλόγων έγινε μετά τη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποίησαν όλοι οι φορείς για τη συνέχεια της γιορτής κρασιού, αλλά και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν από τον επόμενο χρόνο. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης σε αυτή τη σύσκεψη προτείνε στην ΕΠΟΦΕ να αναλάβει τη διοργάνωση, ιδάλλως το οργανωτικό κομμάτι θα αναλάμβαναν ιδιώτες. Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης και του Προέδρου της ΤΕΔΑ, που έγινε προχθές, και για πρώτη φορά όλοι οι φορείς κάθισαν σε ένα τραπέζι, που είναι πολύ σημαντικό αυτό και θετικό για το brand name που λέγεται και θεσμός πλέον γιορτή κρασιού. Όλοι έχουν αντιληφθεί πλέον τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτιστικού προϊόντος για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης συνολικά και για τον Εύρο. Το σημαντικότερο είναι ότι εχθές οι σύλλογοι πολιτιστικοί και αθλητικοί, που είναι και μέλη της ΕΠΟΦΕ πλέον όλοι αυτοί, κάθισαν ίσως όχι για πρώτη φορά, γιατί η ΕΠΟΦΕ κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο κάνει μια τέτοια συνάντηση για τα αποτελέσματα της γιορτής. Φέτος απλώς την κάναμε πιο μπροστά λόγω των εξελίξεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ δηλώνει κατηγορηματικά πως διοργανώτρια αρχή θα είναι μόνο οι σύλλογοι, δηλαδή τα μέλη της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Εύρου. Να αποκτήσει καθαρά πολιτιστικό χαρακτήρα αυτό που μπορούν να το κάνουν οι σύλλογοι, και γι' αυτό ζητάμε την κεντρική διοργάνωση, να φτάσει στα όρια της πρώτης γιορτής που είχε τα πολιτιστικά στοιχεία, δηλαδή να μπουν μέσα παράλληλες πολιτιστικές δράσεις σχετικές με τον ίνο, το κρασί, είτε θα είναι βραδιές γευσηγνωσίας, γαστρονομίας, βραδιές λόγου, τέχνης, θεάτρου, οικαστικών, ζωγραφικής. Αυτές όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις εκτός από τη γιορτή να μεταφερθούν σε σημεία της πόλης, να γίνει συνεργασία με άλλους φορείς όπως είναι οι επαγγελματίες, τα μουσεία της πόλης, και να φτιάξουμε άλλες παράλληλες πολιτιστικές δράσεις. Με δύο λόγια, αποφασίστηκε να εμπλουτιστεί αυτό που η γιορτή με το πολιτιστικό στοιχείο, αυτό που το ξέρουμε εμείς καλύτερα και μπορούμε να το κάνουμε. Πάρθηκε επίσης η απόφαση να ζητηθεί μια συνάντηση με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, με το Δήμαρχο, στην οποία θα είναι οι πρόεδροι και θα κατατεθεί αυτή η πρόταση. Εμείς βέβαια στη συνέχεια θα κάνουμε και μια δεύτερη συνάντηση, οι σύλλογοι, γιατί προστίθενται, όπως σας είπα στην αρχή, και άλλοι σύλλογοι, όπου θα καθορίσουμε ακριβώς και το περιεχόμενο, τη χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο ακριβώς το πολιτιστικό, εφόσον μας δοθεί για να το αναπτύξουμε όπως θέλουμε. Μπορούμε να συνεργαστούμε στο κομμάτι που μπορεί να επεκταθεί μέσα στην πόλη. Όχι στο κομμάτι της γιορτής κρασιού. Ναι. Πάλι γιορτή κρασιού είναι, αλλά μπορεί η πρόταση της ΕΠΟΦΕ και των συλλόγων από την αρχή της σύστασης αυτού του πολιτιστικού προϊόντος με την επωνυμία γιορτή κρασιού του Φεβρουάριο του 2013, είναι αυτό ακριβώς. Τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, πολιτιστικές δράσεις σε κλειστό χώρο, π.χ. το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, τότε δεν υπήρχε ο χώρος ο συγκεκριμένος, και επέκταση από τη δεύτερη χρονιά μέσα στην πόλη.